Και να πάμε στην Πάτρα, όπου συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 40χρονος που βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ο αριθμός των νοσηλευόμενων από κορονοϊό μειώνεται, καθώς 3 ακόμα ασθενείς παίρνουν εξιτήριο. Όλα τα νεότερα από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα μας μεταφέρει ο ανταποκριτής μας, Νίκος Γεπρακάς. Νίκο. Καλησπέρα από την Πάτρα και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, εδώ όπου συνεχίζει ο 40χρονος να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι γιατροί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Αυτό είναι και το μόνο σοβαρό περιστατικό το οποίο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, και το λέμε αυτό καθότι χθες πήραν εξιτήριο 2 ακόμα άτομα τα οποία ήταν στους θαλάμους αρνητικής πίεσης, βγήκαν από τους θαλάμους αυτούς και πλέον νοσηλεύονται στις κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Σήμερα 3 ακόμα άτομα πήραν τα εξιτήριά τους και έφυγαν για τα σπίτια τους, προκειμένου να συνεχίσουν εκεί σε καραντίνα για λίγες ημέρες την διαδικασία η οποία προβλέπεται από τους ειδικούς. Και μέχρι στιγμής 12 είναι τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Τα περισσότερα εξ αυτών μάλιστα είναι άτομα τα οποία προέρχονται είτε από περιοχές της Πελοποννήσου είτε από περιοχές των Ιωνίων νήσων. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τρέχει και μια καινούργια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου εκεί οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να βρουν χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα μπορέσουν να περάσουν τις ημέρες της καραντίνας στο σπίτι τους, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι δίνουν συμβουλές για τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, την κατάσταση αυτή την οποία ζούμε με την καραντίνα. Νίκο Γεπρακά, να σε ευχαριστήσω.